Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Βρισκόμαστε αγαπημένοι μου χριστιανοί στην τόσο χαρούμενη περίοδο, στην περίοδο της Αναστάσεως του Χριστού. Σήμερα είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Τι έγινε σήμερα? Οι μυροφόρες πρωί-πρωί μετά τη Σταύρωση και το θάνατο του Χριστού πάνω στο Σταυρό έχασαν και εκείνες την πίστη τους. Περίμεναν ότι θα ζήσει για πάντα, αλλά όταν τον είδανε σταυρωμένο και μετά νεκρό και μετά από τον βάλανε στο κενό μνημείο, φαίνεται απογοητεύτηκαν. Και ξεκίνησαν πρωί-πρωί να πάνε όπως είναι η συνήθεια, όπως ήταν η συνήθεια των Εβραίων, να τον αλείψουν με μοίρα το σώμα του Χριστού, γιατί τον επίστευαν πεθαμένον όπως και ήταν πεθαμένος. Αλλά στο δρόμο που πήγαιναν, απορούσαν και ερωτούσαν η μια την άλλη, «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων, ποιος θα πάρει το μεγάλο λιθάρι που έκλεινε τον τάφο», διότι εκείνες νόμιζαν ότι ήταν αδύνατες να μετακινήσουν τον λίθον. Αλλά όταν πήγαν εκεί, είδανε ότι ο λίθος είχε αποκυλιστεί, τον είχαν τρεβήξει παραπέρα. Και τι άλλο είδανε? Είδανε τον τάφο αδιανό και είδανε μόνο τα σάβανα του Χριστού. Και δίπλα στον τάφο του Χριστού είδανε λευκοντημένον άγγελο, ο οποίος τους είπε «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Ουκέστην ο ηγέρθη, τρέξτε να του πείτε στους μαθητές του». Και εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί ήτανε πρώτες οι μυροφόρες, οι γυναίκες που έμαθαν για την Ανάσταση του Χριστού? Και εκείνες μετά έτρεξαν και πήγανε στους μαθητές που ήταν φοβισμένοι και κλεισμένοι στο Ιππερό και τους είπανε «Πήγαμε στον τάφο και δεν βρήκαμε τίποτε, είναι ανοιχτός, βρήκαμε μόνο το σουδάριο». Και ένας άγγελος λευκοντημένος μας είπε «Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε». Και αμέσως ο Πέτρος
και ο Ιωάννης τρέξανε να δούνε τον τάφο και να δούνε τι έγινε ο Χριστός. Και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, πώς ο Χριστός αναστήθηκε, πώς οι στρατιώτες που ήσαν εκεί είπανε ότι ήρθαν οι μαθητές και τον έκλειψαν, αλλά αυτά είναι παραμύθια όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας. Όμως πρέπει να σταματήσουμε σε κάτι σήμερα. Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων. Ποιος θα πάρει το λιθάρι από τον τάφο για να ειδούμε τον αγαπημένο μας, είπανε οι μυροφόρες, τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και να δούμε εμείς σήμερα στη δική μας τη ζωή ποιος θα αποκυλήσει το λιθάρι για να ενωθούμε εμείς με τον Χριστό. Πρώτα-πρώτα στη δική μας την περίπτωση ποιο λιθάρι. Το λιθάρι των λίθων της αμφιβολίας. Διότι ο σημερινός άνθρωπος και εμείς που λέμε ότι είμαστε πιστοί άνθρωποι, μερικές φορές αμφιβάλλουμε, κατακλείζει το νου μας η αμφιβολία. Πρέπει να αμφιβάλλουμε. Αν δούμε ιστορικά τα γεγονότα, θα δούμε ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε, διότι ο Χριστός όχι μόνο αναστήθηκε, αλλά εμφανίστηκε στους μαθητές Του και σε άλλους ανθρώπους μετά την Ανάστασή Του. Και έπειτα 40 μέρες αργότερα, ενώπιον όλων, αναλήφθηκε στους ουρανούς και εθαύμασαν οι άγγελοι του ουρανού που ανέβαινε ο ίδιος ο Θεός ως Θεάνθρωπος αναστημένος. Επομένως, ο πρώτος λίθος είναι ο λίθος της αμφιβολίας. Ο δεύτερος λίθος ποιος είναι? Ο δεύτερος λίθος είναι της απιστίας. Πιστεύουμε εμείς στον Χριστό ως τον αληθινό Θεό? Πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, ότι πραγματικά αναστήθηκε? Πιστεύουμε ότι θα έλθει ξανά να κρίνει ζώντες και νεκρούς? Πιστεύουμε ότι εμείς θα αναστηθούμε? Πιστεύουμε στην μετά θάνατον ζωή? Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι σκεπτόμαστε και λέμε, μα είναι αλήθεια αυτά που μας είπε ο Χριστός ή είναι παραμύθια? Δεν μας είπε ότι θα έλθει ξανά να μας αναστήσει και να κρίνει ζώντες και νεκρούς? Πέρασαν τώρα παραπάνω από 2.000 χρόνια και ο Χριστός δεν ήλθε να μας κρίνει και να μας αναστήσει. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Αυτό που πρέπει να σκεπτούμε εμείς είναι ότι άλλα είναι τα κριτήρια και τα standards του Θεού και άλλα τα δικά μας. Εμείς ζούμε μερικά χρόνια. Ο Θεός είναι αιώνιος. Παραδείγματος χάρη, οι επιστήμονες σήμερα μας λένε ότι ο ήλιος δεν είναι σώμα συμπαγές, αλλά είναι ατμή, είναι διάφορα αέρια, τα οποία είναι τόσο ζεστά και ζεσταίνονται καθημερινά και μεγαλώνει ο ήλιος. Και λένε μάλιστα ότι σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος θα μεγαλώσει τόσο πολύ που θα κάψει τη γη και όλους τους πλανήτες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένας λίθος, ο οποίος δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματική θεότητα και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και αυτό που μας λένε οι επιστήμονες, μας το είπε ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Και ο Απόστολος Πέτρος τι ήτανε? Ένας ψαράς, ένας σχεδόν αγράμματος άνθρωπος. Αλλά λέει ότι όλα θα καούνε στο τέλος πριν έρθει ο Θεός, ο Χριστός. Να δούμε αν θέλετε και άλλους λίθους οι οποίοι υπάρχουν. Είναι η κακία η δική μας, είναι η μυσαλλοδοξία η δική μας, είναι ο εγωισμός μας, ο οποίος δεν μας αφήνει να δούμε την θεότητα
και την Ανάσταση του Χριστού. Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων. Ποιος θα μας βγάλει το λιθάρι, όλα αυτά τα λιθάρια που είπαμε, για να μπορούμε καθαρά να δούμε με την ψυχή μας, με τη συνείδησή μας, με τη λογική μας, ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός Θεός και αναστήθηκε. Ένα βασικό πράγμα, το οποίο γίνεται λιθάρι στο να πιστεύουμε στην θεότητα του Χριστού και στην Ανάστασή Του, ξέρετε ποιο είναι, η λογική μας. Ο Θεός μας έδωσε τη λογική για να ξεχωρίζουμε από τα ζώα. Εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε λογική και μπορούμε να σκεπτόμαστε. Και επίσης μας έδωσε την ελευθερία μας για να είμαστε τέλειοι και να μπορούμε εμείς, όπως ο Θεός αποφασίζει, να αποφασίζουμε κι εμείς. Αλλά αυτή η λογική και αυτή η ελευθερία, αν δεν τα προσέξουμε, γίνονται λιθάρι και δεν μας αφήνουν να δούμε την πραγματική θεότητα και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά όπως ο Άγιος Θωμάς είπε, και οι μυροφόρες βρήκανε ότι ο λίθος ήταν αποκυκλισμένος, εμείς πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε στην άκρη όλα αυτά τα λιθάρια και να μείνουμε ενώπιο με τον Χριστόν, με την πίστη μας, πίστη στην θεότητα του Χριστού, πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, πίστη στην μετά θάνατον ζωή, πίστη στην Ανάσταση τη δική μας. Μακριά τα λιθάρια, όχι ανάμεσα από μας και από τον Χριστό, για να είμαστε ευτυχισμένοι και να βλέπουμε το μέλλον και την μετά θάνατον ζωή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ναι, Χριστέ μας, τόσα πράγματα είναι που σκεπτόμαστε και μας εμποδίζουν να πιστέψουμε στη θεότητά Σου και στην Ανάστασή Σου. Αλλά όπως ο λίθος ήταν αποκυλισμένος από το μνημείο Σου, έτσι τράβηξε Εσύ όλες αυτές τις αμφιβολίες από το μυαλό μας και κάνε μας να Σε πιστεύουμε ειλικρινά, Θεόν αληθινόν, αναστημένον, ο οποίος θα αναστήσει και εμάς. Celebrated Easter, that is to say, the resurrection of Christ.
our God, who became a man for our salvation. And now 2 weeks have gone by, and today is the Sunday of the Myrrh-Bearer women. Let us see in simple words what today's Gospel tells us. Joseph of Arimathea was a very important man at the time. He went to Pilate and he asked for permission to bury the body of Christ, who was crucified on the cross. Why did he have to have permission? Because Christ was crucified as a criminal. And if somebody is crucified as a criminal, nobody wants to go near him, and nobody wants to do anything, because he might be considered as a collaborator. That is why Joseph of Arimathea asked for permission from the governor. He got the body from the cross. He covered it and he put it in a grave, which was in a stone. And then, according to the tradition of the Jews, he rolled a big stone on top of this so that nobody would touch that body. And he left. 3 days later, Mary of Magdala and Mary of Joseph and Salome, the three myrrh-bearers, went to cover him, to cover the body of Jesus with myrrh, as the tradition of the Jews went. But on the way, they were crying and they were afraid. They were thinking, who is going to roll this big stone away so that we can cover his body with fragrances? But when they arrived there, what did they see? They saw that the stone was rolled away and the tomb was empty. And on the right side of the tomb, there was a young man dressed all in white. And as they were crying, he said to them, "Why do you cry, women? Who are you asking? Who are you seeking for? Jesus of Nazareth. He is not here. Why do you try to find the living person among the dead? He has been resurrected. Look at the tomb that is empty." But he said to them, "Go quickly and tell his disciples, and especially to Peter, that their teacher has been resurrected." They were really astonished. But they did what the young man who was an angel told them. And they went where the disciples were together, and they announced to them what this angel told them. And immediately Peter and John ran to see what is going on in the grave of Christ. And they found exactly as the women said. And that way they were really happy, but still they were doubting. Until Christ himself went to them, he appeared to them, and he told them that "I am." And not only this, they had still doubts, and he even asked for something to eat. And they realized that he was
their teacher, and Christ was resurrected. This is today's gospel, and we have to accept it the way it is, for it is the Word of God. But we must think about something else as well. Christ was crucified. He died on the cross. He descended into Hades. He preached the truth there. He resurrected the dead. And he was resurrected himself, and he ascended into heaven. And he said to us that he is coming again to judge the living and the dead, and to resurrect all the dead. And what remains for us to think and to believe? Well, we know that we are not going to be here forever. We are going to die. What is going to happen to us after we die? Christ told us that he will come again to judge the living and the dead and resurrect everyone and be forever and ever with him. But let's think for a moment. What does it take for any one of us to be saved, to be resurrected, to be with Christ all the time, forever and ever? Number one, we must believe in Christ. Number two, we must believe in his resurrection. Number three, we must believe in the afterlife. And then we must always be in repentance and ask for forgiveness and try our best to be as good as we can. Remember, when Christ was on the cross, two thieves were crucified with him. And the one said to him, "Lord, forgive me and remember me in your kingdom." And Christ, the last moment on the cross, he forgave the thief and he told him, "Today you will be with me in paradise." A thief, a criminal, was the first one to walk into paradise. Why not you and me? If we believe in God, in Christ, if we believe in the resurrection, if we repent, and if we try to do as good as we can, then Christ, being so merciful, he will resurrect us and he will forgive us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ, you came, you taught us the truth, you dropped your blood on the cross for our salvation. You are resurrected and you will resurrect us. We thank you. We want to be with you forever and ever. Στην Ελλάδα που ήμουν, χειροτώνησα σε διάκονο και ιερέα τον Ευάγγελο Αθανασούλα, εγγονό του αδελφού μου. Εσπούδασε στη θεολογική μας σχολή εδώ, γνωρίζει ελληνικά, γνωρίζει αγγλικά, γνωρίζει βυζαντινή μουσική και είναι πάρα πολύ καταρτισμένος. I was in Greece, as you know, and I ordained to the diaconate and priesthood Ευάγγελος Αθανασούλας, who is the grandson of my brother. He educated himself in our own theological school here. He knows Greek, he knows English, he knows Byzantine music.
Είναι 27 ετών και είναι πολύ καταρτισμένος. He is 27 years old. Στην Αθήνα που ήμουνα, είδα τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Πατούλη, και τα είπαμε πολύ καλά. In Athens, I visited the district governor of Attica, Mr. Patoulis, and we had a wonderful, wonderful discussion. Είδα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κύριο Ιερώνυμο, και είχαμε γεύμα μαζί και τα είπαμε για 2-2,5 ώρες μόνο οι δυο μας και μιλήσαμε για τα θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδας και τα θέματα της Εκκλησίας του Καναδά και ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Thursday, I had a luncheon with His Beatitude, Archbishop Hieronymus of Athens, and we discussed many things. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και εγώ είμαστε συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Archbishop Hieronymus and I were classmates in the Theological School of Athens University. Γνωριζόμαστε από εκείνα τα χρόνια και είμαστε πολύ φίλοι. We know one another from those years and we are very good friends. Παρασκευή θα έχουμε την απονομή πτυχίων της Θεολογικής μας Ακαδημίας και το λαχείο για το αυτοκίνητο που έχουμε σε κλήρωση και παρακαλώ να έλθετε όλοι. This coming Friday we're going to have the graduation of our theological school and of course we're going to have a few other things and I ask that all of you help us out coming to the graduation and buying the tickets for the car. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας, να έχετε καλό καλοκαίρι. May God be always with you and may you have a good summer. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you
and try to do always His will. And next Sunday, again together. Την τόρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθή λατέ καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συ πάρθενε βόμεν χαίρε ή και χαριτωμένη. Υμνήστη